Ο Δεκέμβρης ξεκίνησε με μια δυνατή γεύση στην Άρτα, αφού την 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων. Πρόκειται για μια γιορτή του Δήμου Αρταίων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την ΑΔΑΕ ΟΤΑ, το Επιμελητήριο, το Σύλλογο Εστίασης Διασκέδασης του Νομού Άρτας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Σύλλογο Δρομέων Άρτας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την 5η-1η Δεκεμβρίου με επίσκεψη των μαθητών Λυκείων στο τμήμα Γεωπονίας στην Πανεπιστημίου Πολυάρτας, ενώ για την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, είχε προγραμματιστεί επίσκεψη μαθητών γυμνασίων σε επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Το πρωί του Σαββάτου, στην κεντρική πλατεία της Άρτας, το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων απέσπασε τις καλύτερες εντυπώσεις των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, περιέλαμβανε live μαγειρική από τον βραβευμένο σεφ Νίκο Φωτιάδη και παρουσίαση γευμάτων με τοπικά προϊόντα από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής. Να έρθω κοντά σας. Τι μας φτιάχνετε εδώ, γεια σας. Χαρήκαμε πολύ που σας έχουμε εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Καταρχάς, να σας πω ότι εμείς είμαστε η τριάδα των Chef Slow Food. Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα και τους τοπικούς παραγωγούς. Και έχουμε έρθει εδώ για να παρουσιάσουμε παραδοσιακά φαγητά με μοντέρνα μορφή. Έχουμε δώσει κάποιες συνταγές οι οποίες θα μοιραστούν και στον κόσμο και κάποιες από αυτές είναι και εορταστικές ώστε να εκμεταλλευτούν και αυτό το γεγονός. Σήμερα η μαζί μας καταρχάς είναι ο Γιάννης ο Μαξεβάνης, εδώ είναι ο Θανάσης ο Τάσος, ο οποίος είναι τοπικός σεφ, δηλαδή κατάγεται από εδώ από την Ήπειρο, έχει φύγει έξω. Έχει φύγει στο εξωτερικό και σε μεγάλα εστιατόρια της Ελλάδος έχει δουλέψει και έχει επιστρέψει στον τόπο του, έχει ανοίξει εστιατόριο και προσπαθεί να αναδείξει την ηπειρωτική κουζίνα. Σήμερα εδώ τώρα έχουμε πάρει την ιδέα από τη γίδα με τον τραχανά και κάνουμε ένα τραχανότο με κεφτέδες γίδας που όμως χρησιμοποιούμε και τρίμα πορτοκάλι και χυμό πορτοκάλι μέσα στους κεφτέδες, που είναι κάτι που έχει ακουστεί για την Άρτα πάρα πολύ, ας πούμε ότι είναι. Ναι, ακριβώς. Ο Γιάννης θα φτιάξει τα δικά του, ο Θανάσης έχει πάρει μία συνταγή τοπική με ρεβίθια, ας πούμε, και θα τη φτιάξει εκεί και τα άγρια μανιτάρια. Προσπαθούμε λοιπόν να αναδείξουμε όσο μπορούμε τα τοπικά προϊόντα και τις τοπικές συνταγές. Είναι να τα απολαύσουμε πραγματικά. Είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα από εμάς, καλώς ήρθατε στο χώρο μας. Ονομάζομαι Μπαλάγκα Σταύρος, είμαι υπεύθυνος εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυδρόσου. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αρταίων και την Δημοτική Αρχή για την πρόσκληση, την τιμή που μας κάνανε να παρευρεθούμε σήμερα εδώ και να δείξουμε τα προϊόντα του τόπου μας. Να ευχαριστήσω και εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου όλους όσους συνέβαλαν για να παρουσιάσουμε αυτό το ωραίο τραπέζι σήμερα και γευστικότατο. Και τι έχουμε φτιάξει αυτό το τραπέζι, βλέπουμε πολύ ωραία πράγματα και κατά βάση έτσι, να το μην το ξεχνάμε, πορτοκάλι, ακτινίδιο. Πορτοκάλι, ακτινίδιο, λεμόνι, έτσι είναι τα προϊόντα του τόπου μας και της κάθε εποχής. Τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη σπανακόπιτα, παραδοσιακή σπανακόπιτα. Πείτε στις Άρτες. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε κουλουράκια με πορτοκάλι, τη γνωστή τσιγαρίδα. Εδώ είναι το βούτυρο τσιγαρίδας, όπως πολύ καλά τα γνωρίζετε. Έχουμε κέικ με γέμιση πορτοκαλιού. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε γλυκό περγαμόντο, παραδοσιακό. Εδώ βλέπουμε μανταρίνι με τρούφα σοκολάτας, έτσι, πάρα πολύ νόστιμο και σας το συνιστώ. Λοιπόν, πορτοκαλόπιτα, παραδοσιακό λιόψωμο της γιαγιάς, έτσι, παραδοσιακό. Θα ήταν δύσκολο να μην φέρουμε και χέλια των βρακικού ψημένα στην ταψί, έτσι, μιλάμε άκρως παραδοσιακό φαγητό. Λοιπόν, συνεχίζουμε την παραδοσιακή μπομπότα που όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, έτσι. Εδώ είναι κουλουράκια με πορτοκάλι, με γεύση πορτοκάλι. Και όπως βλέπετε,
λίγο πολύ τονίζουμε λίγο το πορτοκάλι, το λιμόνι και παραδοσιακά πράγματα όπως είναι η μπομπότα, το ηλιόψωμο, τα χέλια του αμβρακικού στον ταψί που είναι πάρα πολύ νόστιμα. Έχετε ξανά συμμετάσχει. Συμμετέχουμε πάντα σε όλες τις γιορτές που μας καλεί ο Δήμος Αρταίων. Εμείς είμαστε νέο συμβούλιο, αναλάβαμε το σύλλογο τον περασμένο Μάιο που μας έγινε και προσπαθούμε να είναι η πρώτη παρουσίαση που κάνουμε σαν νέο Δέλτα Σίγμα του συλλόγου. Και μας, με τη βοήθεια βέβαια των κυριών εδώ, οι γεύσεις. Τα... γινόταν αυτές οι γεύσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Σας μεταφέρουμε τις γεύσεις εδώ πέρα. Είναι ωραία να συμμετέχει σε μια τέτοια γιορτή, να αναδεικνύει τα τοπικά προϊόντα φυσικά, έτσι. Και ελπίζουμε αυτή η γιορτή να μην σταματήσει ποτέ. Καλό και σε άλλους συλλόγους από όλα τα χωριά αν μπορούν να συμμετέχουν, γιατί είναι κάτι το οποίο αξίζει η πόλη μας λόγω των πολλών προϊόντων που έχουμε να τα παρουσιάζουμε έτοιμα για κατανάλωση. Καλημέρα, ονομάζομαι Ζέρβα Ελευθερία, είμαστε από το Σύλλογο Παντάνασας, είμαστε ο Άγιος Νικήτας, το όνομα του Συλλόγου, είμαστε νεοσύστατος Σύλλογος. Πρώτη φορά που συμμετέχει. Βεβαίως, πρώτη φορά. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια το φεστιβάλ και μας άρεσε. Έτσι, όλη η διαδικασία είναι κάτι πρωτότυπο, ας πούμε, και πολύ όμορφο για την περιοχή μας και θελήσαμε κι εμείς να συμμετάσχουμε φέτος. Τι όμως, τι έχετε, τι ωραία τοπικά προϊόντα έχουμε με βάση όπως έχουμε ξαναπεί. Έχουμε προσπαθήσει τα προϊόντα μας και τα εδέσματα όλα που ετοίμασαν οι κυρίες να έχουν ως βάση τα τοπικά προϊόντα, προϊόντα που παράγει η Άρτα. Το πορτοκάλι, ας πούμε, το μανταρίνι, έχουμε το κιδόνι και έχουμε και φρέσκα μυρωδικά, λαχανικά διάφορα. Το ακτινίδιο φυσικά που είναι έτσι κατά κόρον ένα προϊόν της Σάρτας. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε πίτες, έχουμε καταρχάς τη μακαρονόπιτα και τη χορτόπιτα. Έχουμε και φτεδάκια με διάφορα μυρωδικά. Έχουμε ένα ρολό χοιρινό με λαχανικά, ας πούμε, γεμιστό με διάφορα τυρί, μπέικον, διάφορα προϊόντα και φτεδάκια. Έχουμε... Είναι όχι, είναι το τσίπουρο. Είναι τσιπουράκι χωρίς, ας πούμε, έτσι. Το παράγουν έτσι στο χωριό μας. Τι άλλο, έχουμε καταρχάς ελίτσα. Είναι έτσι ένα προϊόν και στο χωριό μας υπάρχει πολύ. Σοκολατάκια με καρύδι και μανταρίνι. Τα μελομακάρονα, μιας και πλησιάζουμε και στις γιορτές. Μετά έχουμε εδώ πέρα ένα άλλο γλυκό, ένα ρολό με καρύδι. Χαλβάς. Οι δίπλες μας, βεβαίως, όλα σπιτικά έχουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις κυρίες, όλες αυτές τις κυρίες του χωριού μας που συμμετείχαν και μας τα πρόσφεραν, ώστε να τα παρουσιάσουμε σήμερα εδώ. Μας φέρατε την Κορονησία στο κέντρο της Άρτας, θα πω εγώ. Βλέπουμε γαρίδες εδώ τις δικές μας, το χέλι πολύ ωραία στημένα, τα καλαμαρά είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και μας άνοιξε και την όρεξη. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλώς ήρθατε. Ήρθε η Κορονησία στην πλατεία της Άρτας, πραγματικά, με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε το Δήμο για την πολύ ωραία οργάνωση. Εμάς ο σύλλογός μας είναι πολύ μικρός και πρώτη φορά συμμετέχουμε σε αυτό. Έχουμε φέρει από την Κορονησία χέλη που είναι αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο έχουμε χέλη, γαρίδες, καλαμάρια φρέσκα. Και διάφορα άλλα παραδοσιακά, όπως πολυσπόρια, μελομακάρονα λόγω της νηστείας και προσφέρουν τα καταστήματα, πρέπει να το πω, γιατί εμείς σαν μικρό σύλλογος οι κάτοικοι έχουν απομείνει πολύ λίγοι στην Κορονησία και οι δύο ταβέρνες, το Γαρίδα, η Μάρθα, η Πανέλη και ο Πατέντας, ο Δημοσθένης με τη Μυρδαριά έχουν κάνει και αυτοί τα ιδιαίτερα ιδέσματά τους και μας βοήθησαν στην εκδήλωση σήμερα. Ένα-ένα, να δείξουμε λίγο τα πιάτα, ναι. Να το δουν και άλλοι. Ναι. Πάμε. Έχουμε πρώτα την πορτοκαλόπιτα. Έτσι. Μελομακάρονα, ναι. Πολυσπόρια, που είναι της εποχής. Ακριβώς. Τα φτιάχνουμε. Αυτά είναι από τη Μάρθα, από το Γαρίδα. Πολύ ωραία. Είναι σαντουιτσάκια με γαριδοσαλάτα. Με γαριδοσαλάτα μέσα. Λουκουμάδες, ψάρι, κέφαλο, γογγίλια τα λέμε εμείς αυτά τα κομματάκια, τσιπούρα ψητή, καλαμαράκια γεμιστά, μπουγάτσα,
σαν γαλατόπιτα, χέλι στο καλάμι, γαρίδες. Χέλι στο καλάμι. Χέλι στο καλάμι. Βρε, δύο λεπτά. Ναι. Είναι μόνο τοπικό προϊόν αυτό, χέλι στο καλάμι, γιατί το λέτε έτσι? Δηλαδή, εντάξει, εμείς μπορούμε να το ξέρουμε από την περιοχή, αλλά κάποιος θα μας δει, μπορεί να διαφερθεί γι' αυτό. Παλιότερα, υπάρχουν διάφορα μεγέθη από τα χέλια. Το πιο νόστιμο όμως είναι τα λίγο μεγαλύτερα που και το καλάμι δίνει μια ιδιαίτερη γεύση στο χέλι, δίνει μια ιδιαίτερη γεύση. Και το ψήνανε παλιότερα οι άνθρωποι, δεν είχαν και τα μέσα παλιά, μην νομίζετε. Τώρα και ακόμα όμως η γεύση αυτή που δίνει το καλάμι στο χέλι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Δεν το ξέρουμε και πάμε και από εκεί. Και όπως επίσης και τα χέλια στο φούρνο, έχουμε και χοιρινό... Λόγω της εποχής και αυτό, πριν τα Χριστούγεννα είμαστε, και καλαμάρια φρέσκα της Κορονισίας Αμπρακικού, να πω, καλαμάρια φρέσκα που είναι σαλάτα. Η γαρίδα εννοείται. Γαμπαρές. Εννοείται γάμπαρες, ναι, τις έχουμε κρατήσει για τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κουλουράκια με πορτοκάλι, γιατί μέσα στα Ισπεριδοειδή είμαστε και προσπαθούμε να φτιάξουμε ντόπια προϊόντα από όλες τις περιοχές. Καλημέρα, λέγομαι Σπύρος Παπάς, είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γραμμενίτσας, το Γαϊτανάκι. Για πολλωστή φορά παίρνουμε μέρος στην γιορτή των τοπικών προϊόντων μας. Να σας παρουσιάσουμε τα φαγητά που μας στάθηκαν εδώ οι ωραίες κυρίες του χωριού μας. Στίκ πορτοκαλιού, μια τάρτα ακτινιδίου, πορτοκαλόπιτα, λιόψωμο, ένα κέικ επίσης πορτοκαλιού. Και όλα τα προϊόντα έχουμε να κάνουμε, όλα τα φαγητά έχουμε να κάνουμε τα τοπικά προϊόντα, ακτινίδιο, ελιά, μανταρίνι, πορτοκάλι. Πολλά χρόνια που συμμετέχετε. Ένα σχόλιο σας, εξελίσσετε το φεστιβάλ, φέτος είναι καλύτερα, σας αρέσει, βλέπουμε ότι προχωρά, συμμετέχει περισσότερος κόσμος. Θέλω μια πρώτο σχόλιο σας και μια εντύπωση μετά από αυτά τα χρόνια που συμμετέχετε. Ο σύλλογός μας πάντα είναι κοντά σε όλες τις δραστηριότητες της πόλης μας. Σίγουρα προχωρά, αλλά προσωπική μου άποψη θα μπορούσε να γίνει καλύτερο. Και σε αυτό δεν οφείλεται μόνο στο Δήμο, πρέπει όλοι και οι σύλλογοι να ήταν περισσότεροι σύλλογοι εδώ, αλλά και εμείς οι Αρτινοί να στηρίξουμε περισσότερο την πόλη μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αγαπήσουμε εμείς την πόλη μας για να μπορέσουν να την αγαπήσουν και άλλοι. Πετανίτη Ελευθερία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Κωστακετών Άρτας. Είστε από τα μέλη που κάθε χρόνο συμμετέχετε σε αυτή τη γιορτή. Από τότε που έχει ξεκινήσει, σας θυμάμαι χαρακτηριστικά, παντού, όπου και αν έχει γίνει αυτή η γιορτή, να συμμετέχετε. Αλλά με φοβερές δημιουργίες και βλέπουμε ότι και αυτή τη φορά το τραπέζι σας είναι πλουσιοπάροχο. Και θέλουμε λίγο να το παρουσιάσετε στους τηλεθεατές μας. Τι έχουμε σήμερα? Ξεκινάμε από εδώ. Αυτό είναι βατόμορο. Του κήπου μας. Κετρολέμονο, ακτινίδιο, μανταρίνι, κέικ μανταρινιού. Κυρία Σοφία το έκανε. Τούρτα μανταρινιού. Αυτά τα ίδια είναι φυσικά. Κετρολέμονο, κουμκουάτ, μανταρίν. Γλυκό μανταρίνι. Γλυκό μανταρίνι. Μπισκότα γεμιστά με διάφορα είδη εσπεριδών. Τα υπόλοιπα είναι τα ίδια, τα έχουμε για να τα βλέπω, προχωράμε. Το φαγητό μας είναι ψητό χοιρινό με διάφορα είδη λαχανικών, με λιζανόπιτα, το νερατζάκι, το παραδοσιακό γλυκό τσάρτας και πιπυρόπιτα. Βλέπουμε ότι προσθέθηκαν φέτος και νέα μέλη και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Παιδιά του χορευτικού αυτά. Βοηθήσαμε κι εσείς. Βέβαια. Πρώτα, πρώτη γραμμή. Ονομάζομαι Λαμπρινή Σταμούλη, είμαι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελισσουριωτών Άρτας, ο Αϊμάρκος. Πρώτη φορά που συμμετέχει. Δεύτερη. Και οι εντυπώσεις για φέτος. Οι εντυπώσεις για φέτος είναι μια εξέλιξη στο φεστιβάλ. Ο τόπος είναι καλύτερος από τα περιφερειακά σχολεία ή πολιτιστικά κέντρα. Η κεντρική πλατεία προσφέρεται για τέτοιες εκδηλώσεις. Εμείς κάναμε μια μεγάλη και όμορφη προσπάθεια να στηρίξουμε το φεστιβάλ. Τα νέα μέλη, τα παλιότερα μέλη, όλοι μαγειρέψαμε και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Και
χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να γνωρίσουμε τώρα. Αυτά από τα ωραία που έχετε κάνει εδώ πέρα. Πάμε λίγο να μας το γνωρίσετε λίγο στους τηλεθεατές. Ξεκινάμε από εδώ. Τι έχετε φτιάξει? Έχουμε φτιάξει παραδοσιακή γαλατόπιτα γλυκιά. Η κολοκυθόπιτα είναι μια κολοκυθόπιτα υπηρώτικη, είναι η γλυκιά με σταφίδες και καρύδια και η αλμυρή με αυγά και τυρί. Η κλασική μακαρονόπιτα υπηρώτικη, οι μελισσουριώτες την τιμούσαν και την τιμούν ακόμη. Και φτεδάκια όπως τα φτιάχνουμε εμείς, τι εννοώ, με κυμά από μοσχάρι και κυμά από ζυγούρι. Είναι πιο αρωματικό, πιο λιπαρό από τους συνηθισμένους κεφτέδες που ξέρουμε. Καλαμποκίσιο ψωμί. Η πίτα, η γυμνή, η τυρόπιτα που τη λέμε είτε μουτζωτή, είτε κοσμυρί, είναι η ίδια πίτα. Εκείνο το κέικ με το σουσάμι, εμείς το λέμε οι μελισσουριώτες, με λαχρινό, γιατί έχει μαύρες σταφίδες. Είναι ουσιαστικά ένα κέικ νηστίσιμο. Και κλασική πλαστό ή λαχανόψωμο, που αντί για φύλλο έχει καλαμποκάλευρο χυλό. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα να περάσατε και ευχαριστούμε για σας, για όλα. Λέγομαι Θεοδόρα Χασκή και είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Μερακλείδων Νομού Άρτας. Για πρώτη φορά συμμετέχω. Για πρώτη φορά συμμετέχουμε σήμερα στην γιορτή της γαστρονομίας του Δήμου Αρταίων και με μεγάλη μας χαρά για την πρόσκληση που μας έκανε ο Δήμος και παρουσιάζουμε όλα αυτά τα εδέσματα που γίνονται από τα μέλη του Συλλόγου μας. Βεβαίως, τη φτιάξαμε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, πάμε πρώτα από τα φαγητά. Έχουμε εδώ, ελάτε. Έχουμε χοιρινό στη γάστρα με πορτοκάλι. Έτσι, ωραία. Έχουμε πατατούλες που... Εδώ. Ναι. Σας γύρισα το... Ναι, για να είναι... Ωραία. Εκεί είναι το ελιόψωμο. Μπορείτε να τα δείξετε. Ναι. Ωραία, ωραία. Όχι εσύ. Ελιόψωμο εδώ. Καρυδόπιτα. Εδώ είναι muffins με ακτινίδια. Εκεί είναι η τυρόπιτα. Εδώ είναι σάμαλι και πορτοκαλόπιτα. Τα γράφουμε. Καρύδια από τη Φανερωμένη είναι δικά μας και κάνουμε αυτή τη στιγμή μια διαφήμιση, ας το πούμε. Ωραιότατα καρύδια νόστιμα Φανερωμένης. Άλλο, είπαμε το χοιρινό, το είπαμε, εκεί είναι ροξάκια νηστίσιμα, κουλουράκια, λαχανόψωμο, αυτό εδώ, λαχανόψωμο. Μια μέρα σήμερα που μαζευτήκαμε όλοι οι σύλλογοι να βοηθήσουμε τον τόπο μας, να δείξουμε τα φαγητά τα αρτινά και να περάσουμε καλά όλοι μαζί και να ευχαριστηθούν και οι αρτινοί, αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν και τα φαγητά, τα ντόπια, τα αρτινά. Εμείς έχουμε και αρκετά εδώ τώρα, τελείως αρτινά φαγητά. Νία, να πάμε να τα παρουσιάσουμε. Ξεκάσαμε να πούμε βέβαια ότι είναι ο Σύλλογος Μακρυγιάννης. Η κυρία Μιμίκα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου του Μακρυγιάννη. Και να πάμε λίγο να μας παρουσιάσει τα προϊόντα. Κυρία Μιμίκα, 2 λεπτάκια, ελάτε εδώ, κοντά μου, έχουμε τσιπούρα. Είναι τσιπούρα μεσέλινο, αυγοκομμένα όλα αυτά, είναι της εποχής, της Οθωμανικής εποχής. Οι Οθωμανοί αυγόκομμαν τα πάντα. Είναι το τσουμπλέκι, τώρα το ξέρετε, εκεί είναι μοσχάρι με πράσο. Αυτή είναι πορτοκαλόπιτα, για να τιμήσουμε και τα πορτοκάλια της Άρτας. Εδώ είναι κολοκυθόπιτα, εδώ είναι ελιόψωμα και εδώ είναι κουλουράκια πορτοκαλιού. Κουρσάρης Αθανάσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Αγίας Θεοδόρας. Πρώτη φορά αντιποκριθήκαμε στο αίτημα του Δήμου και ήρθαμε να παρουσιάσουμε και εμείς με τη σειρά μας τα προϊόντα της γειτονιάς μας. Θέλετε να σας πω? Τσουμπλέκια. Κλασικά έχουν οι περισσότεροι, να πούμε το κλασικό φαγητό της Άρτας. Μπακαλιάρος πλακή με σταφίδες στο φούρνο. Μπομπότα. Κλασική μπομπότα. Σαλάτα με φασόλια μαυρομάτικα και χέλια. Μανιταρόπιτα. Κρεμιδόπιτα. Φρούμπες ελιές. Και το τυρί το παραδοσιακό, το πρόβιο. Να είστε καλά.
Επίσης, να είστε καλά. Με λένε Λάμπρο Κανιόρη, είμαι εκπαιδευτής στο δημόσιο ΙΕΚ Άρτας. Είναι ανερχόμενοι μάγειρες πίσω μου και έχουμε φτιάξει ένα μπουφέ με παραδοσιακά και όχι μόνο προϊόντα και δέσματα για να παρουσιάσουμε σήμερα που είναι μια γιορτή. Βεβαίως. Πορτοκαλόπιτα, είναι και το μέρος με τα πορτοκάλια. Έχουν πορτοκαλόπιτα παραδοσιακή, είναι τυρόπιτα, είναι μπρουσκέτα, ψωμάκι το λέμε εμείς. Με πέστροφα που είναι δικιά μας, με μους πέστροφας που έχουμε φτιάξει με κρέμα τυριών, σουβλάκι ντόπιο κρέας δικό μας, πορτοκαλόπιτα όπως είπα και πριν, πιτάκια με συνταγή παραδοσιακή που έχει να κάνει με κιμά ντόπιο, ένα κλίκισμα σαν λόλιπο, σαν γλυφιτζούρι με ακτινίδιο δικό μας και σοκολάτα και ινδική καρύδα, κοσμυρί, έχει πολλές παραδοχές, αλλάζει ένα μέρη, κλασική συνταγή από πολύ παλιά. Κουραμπιέδες, παραδοσιακούς και εκεί έχουμε κλείσει σαν πρώτο, δεύτερο και ένα γλυκό. Στην υγειά σας και να πούμε λίγο τι είναι. Αγριοκέρασο. Ναι, είναι αγριοκέρασο με τσίπουρο ποζαμπέλα. Έτσι, μπράβο. Για να πούμε δύο λόγια εδώ στη Ροδαυγή μας σήμερα, να αφήσω κι εγώ εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, καταρχήν. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς χαιρόμαστε και συγχαρητήρια στο Δήμα για την πρωτοβουλία αυτή. Λοιπόν, οι κυρίες της Ροδαυγής, ας πούμε, τι έχουν φτιάξει οι κυρίες της Ροδαυγής. Έχουμε φτιάξει κυρίως νηστίσιμα και με τοπικά. Όλα είναι τοπικά με συνταγές παλιές του χωριού μας. Φασόλια παντρεμένα, βακαλάος με ρύζι και κρεμμύδι, κουλούρα καλαμποκίζα με κουτσουπόφυλλα, μουστουκούλουρα με μούστο από ζαμπέλα Ροδαυγής, ο χαλβάς, κουταλιές, όπως και ήταν παλιά, με καμένο αλεύρι, κολοκυθόπιτες, μακαρονόπιτες, λαχανόπιτα, ο πασμάς, ξέρετε είναι ο πασμάς από τα ΣΥΚΑ, τα έφτιαξε ο κύριος πρόεδρος, η καλαμποκίσα, η κουλούρα, η χριστουγεννιάτικη με σχέδια, που έχει γίνει με σχέδια από το βελανίδι με τη βελατζούρα, με αυτό το σχέδιο. Εδώ έχουμε πάλι πίτες, τις τηγανίτσες της Ροδαυγής, τα λικέρ μας. Να συγχαρούμε τις γυναίκες που βοηθήσανε εθελοντικά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και ακτινίδια Ροδαυγής, να ξέρετε. Τα πάντα έχει η Ροδαυγή, τα πάντα. Τα πάντα βγαίνουν στη Ροδαυγή. Πρόεδρε, τι γίνεται με αυτό. Ροδαυγή είναι πάντα ψηλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, μας λείψατε όμως. Λοιπόν, καλές γιορτές εύχομαι σε όλους. Να περάσουμε ωραία, ξέρινιαστα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Η κυρία λέει, γι' αυτό πήγαμε νύφη στη Ροδαυγή, από τα ωραία τα καλούδια. Επειδή έχει πολύ ωραία πράγματα η Ροδαυγή, γι' αυτό πήγαμε και νύφη εκεί πέρα. Κολλιού Αγγελική, είμαι από το Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Σκουφάς. Πολύ ωραία, πρώτη φορά που συμμετέχουμε. Πρώτη φορά συμμετέχουμε στην πόλη μας, στο κέντρο της πόλης μας. Ωραίο. Με προϊόντα παλιά, συνταγές αρτινές. Για να πούμε λίγο, να γνωρίσει ο κόσμος, τι συνταγές, τι έχετε φτιάξει. Έχω κάνει ζυγούρι με κυδόνια, παλιό αρτινό φαγητό. Έχω κάνει γκυβέτσι ζυγούρι, ριζάκι και αυγοκομμένο στο φούρνο. Έχουμε κάνει τσουμπλέκι των πτωχών, γιατί υπάρχουν δύο, των πτωχών και των πλουσίων. Ποια πτωχών... είναι η διαφορά σε κάποιον που δεν το γνωρίζει. Το πτωχών είναι με κεφτέδες και το πλουσίο είναι με ποικιλία κρεάτων. Η Άρτα χτίζει το δικό της φεστιβάλ γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αρταίων, ο Χρήστος Τσιρογιάννης. Να πούμε ότι τα προϊόντα τα οποία έχουμε εδώ στην Άρτα είναι τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, οι ελές, έτσι, τα ακτινίδια και πολλά άλλα, αλλά αυτά από την αρχή της θητείας μας, θέλοντας να τα αναδείξουμε και να τα γνωρίσουν όσο γίνεται περισσότερο την γεύση τους και τις συνταγές που γίνονται από αυτά, ξεκινήσαμε αυτές τις γιορτές. Τις κάναμε τα πρώτα χρόνια σε διάφορα σημεία, εκεί κυρίως που παράγονται, στις περιοχές που παράγονται, μαζί και με κομμάτια που ήταν και επιστημονικά, αλλά και με τους συλλόγους. Ταξιδεύσαμε αυτή τη γιορτή, θυμίζω, και στο Μετρό, στο Σύνταγμα, και στο Ζάπιο και στο Ελευθέριος Βενιζέλος, και μετά από δύο χρόνια, τρία ουσιαστικά της κρίσης, ήρθαμε να την ξεκινήσουμε πάλι το φεστιβάλ γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων εδώ στην πόλη μας, στο κέντρο της πόλης μας, όπου συμμετείχαν πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι μαγείρεψαν και πάρα νέοι. Και νέοι, μπράβο, αυτό είναι το σημαντικό, να μεταφέρεται η εμπειρία της γαστρονομίας από τους μεγάλους μικρά παιδιά. Πραγματικά πολύ ωραία πιάτα, ιδιαίτερα πιάτα, τα οποία καμιά φορά και εμείς δεν τα γνωρίζουμε, το τι πλούσια πιάτα έχουμε και πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι μας.
Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους αυτούς που βοήθησαν, αλλά είχαμε σήμερα εδώ πέρα και μαζί με το Σύλλογο Εστίασης και το κομμάτι που μεγάλοι μάγειρες όπως είναι ο Φωτιάδης Αρχισέφ, ας πούμε, και άλλοι μάγειρες, μαζί με το ΙΕΚ Μαγειρικής, που είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ξεκίνησε για πρώτη χρονιά εδώ στην περιοχή μας, στα ΙΕΚ, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη γαστρονομία της περιοχής. Αυτό που θέλω να καταλάβουμε όλοι και πρέπει, ας πούμε, να το παλέψουμε όλοι μαζί, και ο Δήμος και οι σύλλογοι και ο Σύλλογος Εστίασης και το επιμελητήριο, είναι ότι στα καταστήματά μας θα πρέπει να χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες αρτινές, από επιχειρήσεις αρτινές, και στη συνέχεια να υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στο τραπέζι που πηγαίνουμε στα καταστήματα εστίασης, να έχει κάτι τοπικό που χαρακτηρίζει την Άρτα. Γιατί όπου και να πάμε, θα πάμε όπως σε μια περιοχή και λέμε τι τοπικό έχει κάθε περιοχή. Άρα θα πρέπει όλοι μας να βάλουμε μια τέτοια συνταγή. Ήταν πριν και ο κύριος Φωτιάδης με τη φανταστική παρουσίαση που έκανε μαγειρικής, είπε ακόμα και το τσαλαφούτι που δεν το έχει βάλει κανένας. Δείχνει συνταγές με πολύ τοπικά και αγνά προϊόντα, που αυτό ήταν πάρα πολύ, νομίζω, και εύστοχο, αλλά και όλοι οι επαγγελματίες που θα έπρεπε να πάρουν. Εγώ θα πω ως πελάτης των καταστημάτων και βλέποντας και σε άλλες περιοχές που το ψάχνω και το παρατηρώ, ότι θα πρέπει στα καταστήματα της Σάρτας, βέβαια δεν κάνω υποδείξεις στους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες πάνω σε αυτό, απλά την πρότασή μου ως πελάτης, θα ήθελα να δώσουμε στο καλωσόρισμα κάτι τοπικό, είτε αυτό λέγεται τσίπουρο που έχουμε στην περιοχή μας, ή με φυσικό χυμό, έτσι στο καλωσόρισμα, στο ενδιάμεσο να έχουμε προφανώς και το τσαλαφούτι, ή να έχουμε λίγο ελιά ή λάδι, να βουτήξουμε λίγο μέσα το ψωμάκι μας όπως είναι στα καλύτερα εστιατόρια, να έχουμε στο ενδιάμεσο πίτες, να έχουμε τα τοπικά πιάτα που έχει η περιοχή μας, και από εκεί και πέρα στο κλείσιμο, που η τελευταία γεύση μένει στον Ορανίσκο, θα μπορούμε να έχουμε τα τοπικά μας γλυκά, τις πορτοκαλόπιτες, τα πολύ καλά γλυκά του κουταλιού. Πρέπει να υπάρχει ένα αφήγημα στο φαγητό. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και οποιοδήποτε πελάτης και να δώσει και ένα και δύο ευρώ παραπάνω, νομίζω θα το κάνει με ευχαρίστηση. Πρέπει όλοι μας να διατηρήσουμε την παράδοσή μας, τη γαστρονομία μας, τα τοπικά προϊόντα, γιατί αυτό είναι η ατμομηχανή της περιοχής μας. Και να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ήδη έχουμε μιλήσει με το Σύλλογο Εστίασης, ο Δήμος Αρταίων θα κάνουμε μαζί με το Σύλλογο Εστίασης και με το Επιμελητήριο και με την Αναπτυξιακή του Δήμου ένα σύμφωνο ποιότητας, όπου θα υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει ένα μαγαζί για να πάρει αυτό το σήμα να έχει τοπικά προϊόντα, να αγοράζει τα τοπικά προϊόντα και να είναι ως πρώτες ύλες σε Κίνα από τις τοπικές επιχειρήσεις, και από εκεί και πέρα να έχει αυτό που σας είπα πριν, μια ιδιαιτερότητα πάνω στην κουζίνα και στη γαστρονομία, αυτά που σερβίρει. Αυτό θα δίνουμε ένα σήμα, όπως είναι τα αντίστοιχα σήματα, τα Μισελέν που λέμε πάνω στα φαγητά, ένα ιδιαίτερο σήμα που θα πιστοποιεί όλα αυτά τα πράγματα. Θα ελέγχεται αυτό το σήμα από μια επιτροπή, από όλους τους εμπλεκόμενους που θα είμαστε σε αυτό το σύμφωνο, έτσι ώστε να διατηρείται, και θα δίνουμε και πέρα από την προβολή και κάποια κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πιστεύω ότι αν γίνει αυτό και όλοι το πιστέψουμε, τότε η γαστρονομία θα βοηθήσει γενικότερα και την τοπική ανάπτυξη, και πολλοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα επισκέπτονται την Άρτα, σύν τις άλλες να δουν και να δοκιμάσουν την τοπική γαστρονομία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν πάνω σε αυτό, τους συνεργάτες μου, τους αντιδημάρχους μου, τα στελέχη του Δήμου, τους συλλόγους, το Σύλλογο Εστίασης, το Επιμελητήριο. Συνεχίζουμε. Το απόγευμα έχουμε το κομμάτι το επιστημονικό, όπου το γεωπονικό τμήμα, οι άνθρωποι αυτοί που ξέρουν θα μιλήσουν καλύτερα στους αγρότες μας, πώς πρέπει να έχουμε καλά και ποιοτικά προϊόντα και να μπορέσουμε να δημιουργούμε υποδομές για να εξάγουμε τα προϊόντα και σε άλλες αγορές. Και νομίζω ότι είναι το στοίχημα το οποίο, αν δουλέψουμε όλοι μαζί, θα πάμε καλά. Υποστηρικτής της εκδήλωσης για ακόμη μία χρονιά ήταν ο Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης του νομού Άρτας. Ο πρόεδρος, κ. Γιώργος Γκανιάτσας, ανέφερε. Όπως ήταν φυσικό, εμείς, Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης νομού Άρτας, ο κατεξοχήν σύλλογος που θα απορροφήσει και θα χρησιμοποιήσει στα μαγαζιά του τις πρώτες ύλες των τοπικών προϊόντων μας, αγκαλιάζουμε για ακόμη μία φορά τη δράση του Δήμου Αρταίων και των φορέων. Ερχόμενοι εδώ στην κεντρική πλατεία της πόλης, κάνοντας ακόμα πιο γνωστά στους επισκέπτες αλλά και στους αρτινούς, γιατί μπορεί να μας φαίνεται λίγο ξύμορο, αλλά οι αρτινοί δεν γνωρίζουμε ούτε την τοπική γαστρονομία, ούτε τοπικά προϊόντα, τα οποία, να μου επιτρέψετε να πω, ότι κατά κανόνα και βραβευμένα. Δηλαδή τα τυροκομικά μας. Τα ξέρουν περισσότερο ακριβώς. Όπως και πολλοί μαγαζάτορες δεν γνωρίζουμε, στο κομμάτι του φαγητού μιλάω καθαρά, τι είναι το τσουμπλέκι, τι είναι το τσαλαφούτι. Μιλάμε για προϊόντα ονομασίας προέλευσης, ιδίως στα γαλακτοκομικό μας. Μιλάμε για φοβερά προϊόντα ποιοτικά, ακτινίδια, μανταρίνια, πορτοκάλια. Μιλάμε για χέλια, μιλάμε για χαβιάρι,
πράγματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να τα εντάξουμε στις κουζίνες μας εμείς πρώτα απ' όλα και μετά κάνουμε γνωστός στους πολίτες της Άρτας αλλά και στους επισκέπτες. Γιατί η γαστρονομία τα τελευταία χρόνια είναι ένα πράγμα το οποίο προσελκύει επισκέπτες στις περιοχές τους. Όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης, το βίωσα και στο μαγαζί μου, μπαίνει στο Google, κοιτάει τι είναι, τι μπορώ να φάω, τι είναι τοπικό προϊόν, τι είναι τοπική συνταγή και αμέσως το ζητάει. Άρα εμείς μάλλον σαν εστίαση πρέπει αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτούμε και να το περάσουμε στον καταναλωτή μας.